Όμιλος Αντένα ανακοινώνει τη δημιουργία Production Hub. Επικεφαλής αναλαμβάνει ο Πέτρος Μπούτος. Όμιλος Αντένα ανακοινώνει τη σύσταση μιας νέας επιχειρηματικής μονάδας ενός Production Hub με αντικείμενο τη δημιουργία, παραγωγή και εκμετάλλευση περιεχομένου για την ελεύθερη, τη συνδρομητική τηλεόραση και τα digital media. Οι γνώσεις και η εμπειρία του Πέτρου Μπούτου, σε συνδυασμό με την ηγετική θέση, την τεχνογνωσία και τις διεθνείς συνεργασίες του Όμιλου Αντένα στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν εχέγγυα για τη δυναμική πορεία του νέου επιχειρήματος. Έχει και άλλα πολλά, να σας διαβάσω. Τελικά, Θεέ μου, ή εμείς δεν μπορούμε χωρίς τον Μπούτο, ή ο Μπούτος χωρίς εμάς, ένα από τα δύο, ή και τα δύο συμβαίνουν. Μαζί με τον ήρθαμε εμείς από το Μέγκα. Πολύ καλοκαίρι από το Μέγκα. Στον Αντένα και ήρθε και ο Πέτρος. Παιδιά, είναι μικρός ο κόσμος. Δεν έχει χίλιες δυο, από ό,τι ξέρω, επιχειρήσεις. Δεν έχει σημασία, είναι στον Όμιλο. Στο εξωτερικό. Θέλω να σας πω για να καταλάβετε τι θα κάνει ο Μπούτος. Θέλετε να σας το πω. Ναι, είναι το Hub. Το ξέρω. Γιατί είναι καταξιωμένο στο prime time, έχετε διαφορετική ενημέρωση. Όχι, εμείς που κάνουμε παρέα με τα στελέχη, που πάμε για καμιά φορά στο γραφείο των στελεχών και ρωτάμε και μαθαίνουμε. Το γραφείο του Μπούτο είναι εδώ, το γραφείο του. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι, επειδή πραγματικά ο Όμιλος Αντένα δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες με τεράστια επιτυχία, δηλαδή να πούμε κάτι το οποίο δεν το λέμε για τη δικιά μας εκπομπή, το λέμε για τον Αντένα. Ο Αντένα φέτος, από την αρχή του προγράμματος που έχει γίνει 15 Οκτωβρίου, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια πρώτο κανάλι στη χώρα, στα δυναμικά κοινά. Είναι πρώτο κανάλι, μεγάλη επιτυχία. Ο Αντένα λοιπόν σε άλλες χώρες κάνει ίδια και μεγαλύτερη επιτυχία στα κανάλια που κάνει. Οπότε τι θέλει τώρα. Θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό που να παράγει μυθοπλασία, δηλαδή serials, τα οποία δεν θα παίζουν μόνο στον Αντένα στην Ελλάδα, αλλά θα παίζουν κυρίως στα κανάλια τα οποία συνεργάζεται ο Αντένα σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Πολύ. Και γιατί όχι να πουληθούν, να είναι εξαγόγιμο προϊόν αυτό που να πάνε και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, πώς, α, μπράβο, τι λέει λοιπόν ο Αντένα. Οι Τούρκοι